Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, είναι 12 Ιουλίου του 2011, τύπος και υπογραμμός, μέρος δεύτερον. Καλωσορίζω τον αγαπητό συνάδελφο, τον Περικλή τον Παπαναούμενο, ο οποίος είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δάσκαλε, που είσαστε εδώ. Δάσκαλος. Δάσκαλος ήταν ένας και είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε ας. Λοιπόν, τρομάζω. Εγώ τρόμαξα προχθές. Από θα μου τρέψετε. Τρομάζω, φίλε. Δεν είναι δυνατόν. Φλόγα ματιά σου λέγεται. Δεν είναι δυνατόν να υπηρετούν τα παιδιά μας μέσα σε ορολογιακές βόμβες. Μαθαίνω ότι είναι πολλά τα στρατόπεδα στα οποία φυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο που φυλάσσονταν τα ακρηκτικά στην Κύπρο, ακόμη και λιγμένα πυρομαχικά, που είναι ακόμη πιο επικίνδυνα και είναι και πολύ πιο εύφλεκτα και μπορούν πολύ πιο εύκολα να εκραγούν από ότι αυτά τα οποία δεν είναι λιγμένα, να το πω ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, καλά το λέω. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Κύριε Λαζάρο, φίλε μου Λάζαρε, εγώ τρομάζω πιο πολύ από κάτι άλλο. Από πόσα παιδιά πήγαν με χαρά να δώσουν ένα ραπορτάζ σε ένα τοπικό φίλο ή σε ένα προνομιούχο μέσο και πετάχθηκε αυτό το ρεπορτάζ στα σκουπίδια. Πριν σας έλεγα, και αυτό είναι κοινό της πάση, ότι κάπου τα πράγματα και με αυτούς που λένε ότι είναι δημοσιογράφοι και τα μέσα. Καλά τώρα, εντάξει, δεν κάνει. Εγώ τρομάζω πιο πολύ με αυτό. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή είχα την είδηση αυτή και πήγαινα σε μία εφημερίδα και έλεγα πάρτιν με δελτίο παροχής υπηρεσιών 50 ευρώ στο δίνω, δεν θα το έβαζα. Εσείς θα το παίζατε. Ένα άλλο κανάλι θα το έπαιζε. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ίσως είναι και αυτό. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα. Και άλλα τα οποία... Ξέρω ότι είσαστε πικραμένος από κάποια πράγματα, αλλά ας μείνουμε στο θέμα μας, παρακαλώ. Βεβαίως. Για την ώρα, διότι εγώ σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής και για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ αυτό, αν είναι δυνατόν να γίνει σεβαστό. Βεβαίως. Και από εκεί και ύστερα, και εφόσον μας μείνει χρόνο στο τέλος, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαι και το συζητάμε και το ξέρετε πολύ καλά ότι συνήθως οι απόψεις σας και οι απόψεις μου συναντώνται. Γεγονός. Ορίστε λοιπόν. Λοιπόν, το θέμα αυτό με τα λιγμένα πυρομαχικά και όχι μόνο αυτά. Είναι σχετικά παλιό. Να σκεφτείτε στον ΟΗΕ, υπάρχει ειδικό τμήμα που κοιτάζει πώς θα γίνει η εκαθάριση των ναρκοπαιδίων. Δεν ξέρω πόσα θύματα υπάρχουν από εγκαταλειμμένα ναρκοπαίδια. Χώρια οι νάρκες που υπάρχουν στη θάλασσα. Είναι παλιό θέμα. Όμως, γι' αυτό σου λέω, το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι δεν το αναδεικνύουμε. Ίσως με αφορμή αυτό να το αναδείξουμε. Εμένα βέβαια πάει και κάπου αλλού ο νους μου. Ότι όπως είναι σήμερα τα οπλικά συστήματα, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες χωρίς να φανεί κάποιος να προξενήσει και μία έκρηξη. Μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός χώρου συγκεκριμένου, είτε με ηλεκτρονική ακτινοβολία να γίνουν περίεργες καταστάσεις στη βαρύτητα και να δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία να εμφανίζονται ως ατύχημα. Βέβαια, οι Τούρκοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και ίσως κακώς πηγαίνει το μυαλό μου εκεί. Το ότι είμαστε, και όχι μόνο εμείς, σε ναρκοπαίδιο είναι γεγονός. Το ότι αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, θυσιάστηκαν αυτά τα παιδιά για να αναδειχθεί αυτό το μεγάλο θέμα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι το έδινε, το ανέφερε ένας υπεύθυνος το θέμα αυτό και δεν, στην Κύπρο και δεν το απαντούσαν καν, τα αφήναν να υπάρχουν. Δεν σε κάνει εντύπωση αυτό? Δεν ήταν πρωτάκουσα. Το έλεγε ένας αρμόδιος υπεύθυνος, ταγματάρχης, δεν ξέρω, ότι αυτά είναι επικίνδυνα, είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι το παράλληλο. Δεν τον άκουγε κανείς. Αλλά και αυτό που σας λέω, και σε καμιά κυπριακή εφημερίδα δεν το δίνει δημοσιευμένο. Γι' αυτό σου λέω φοβάμαι πιο πολύ. Όχι, ξέρετε ότι, επίσης, ότι η Φαντάρη ήταν σε άσκηση και γι' αυτό δεν θρυνήσαμε μερικές εκατοντάδες θύματα και θρυνήσαμε μόνο 12. Ναι, το παρακολούθησα. Και μάλιστα παρακολούθησα, πειράζει να πούμε, το κανάλι του Alter. Έφερε την καταγγελία ενός ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος
του να πάρουν σε ένα χώρο στην Ελλάδα της Περκάλκη Τσέλβο πυρομαχικά ακατάλληλα, αυτός αρνήθηκε να τα αποθηκεύσει έτσι χήμα, δεν τα επανέλαβε ο στρατός και κόντεψαν να το στείλουν στο σπίτι του. Έκανε καταγγελίες. Δεν μπήκε πουθενά. Όχι μόνο στις ελληνικές, στις κυπριακές. Εδώ για την Ελλάδα μιλάμε. Βέβαια, ένα κανάλι το ανέδειξε σαν θέμα. Τώρα, πολλά κανάλια και κάποιες εφημερίδες τέτοια θέματα θα τα αναδεικνύουν. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός που προκύπτει από το ερώτημα τι υπάρχει στις αποθήκες των στρατοπέδων εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα στρατοπέδα. Έχουν κατακλειστεί τα blogs με καταγγελίες πυροτεχνουργών ότι είναι γεμάτα με ακατάλληλα εκρηκτικά τα οποία έχουν λήξει δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν και σε αυτά τα στρατόπεδα Περικλή Παπαναούμ υπηρετεί ο γιος σου και ο γιος μου. Ναι. Και δεν μπορώ να το ανεχθώ εγώ αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί. Επιτέλους κάποια στιγμή, διότι αυτά τα πράγματα, ξέρετε, θέλουν και θέλουν πολιτικές αποφάσεις για να διορθωθούν. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι πολιτικοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτό. Θα έλεγα εμείς να προσέχουμε ποιους ψηφίζουμε και με ποιους όρους τους. Και να με συγχωρείτε πάρα πολύ που θα το πω και αυτό, ότι και στην Κύπρο ακόμη ήταν θέμα πολιτικής απόφασης το γεγονός ότι δεν φεύγανε από εκεί τα κοντέινερ. Να λογοδοτήσουν. Κάνανε μηνύσεις συγγενείς των θυμάτων. Άρα σας ο Μακαρίτης, οδηγητής της βάσης, είχε αιτηθεί πολλές φορές με έγγραφο προς το Υπουργείο να φύγουν από εκεί τα πυρομαχικά. Το είχε αιτηθεί και το. Αυτό δεν σας είπα. Και μάλιστα αυτά τα έγγραφα τα παρουσίασε ο γιος του σε ρεπορτάζ σε ένα πολύ καλό ρεπορτάζ που είχε εφημερίδα Τα Νέα. Ναι. Έτσι, να λέμε την καλή δουλειά πρέπει να. Μα δεν λέω όχι, λέω πριν γίνει αυτό. Πριν γίνει αυτό. Εγώ λέω για τώρα που έγινε αυτό. Τώρα που έγινε αυτό. Λοιπόν, πριν γίνει αυτό. Μόνο το Alter έπαιξε αυτό. Λέω ότι ο Μακαρίτης, ο Ιωαννίδης, ο διοικητής της μονάδας, είχε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο επανειλημμένως να φύγουν από εκεί τα πυρομαχικά. Ναι. Ήταν θέμα πολιτικής επιλογής το ότι έμειναν εκεί τα πυρομαχικά. Περικλή. Ναι, Λάζαρε. Ήταν θέμα πολιτικής επιλογής, θέμα αυτών που τους ψηφίζουν και θέμα της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν και εκεί έχουν κανένα νόμο περί ευθύνης υπουργών, να τους περιλάβει και να δει τους αρμόδιους και για ποιο λόγο αγνόησαν ή ολιγόρησαν σε αυτή την υπόθεση. Είναι θέμα αυτό. Σημαντικό. Αλλά σε επαναλαμβάνω, εκτός από αυτό, είδα στο Άλτερ και εδώ, όχι βέβαια σε στρατόπεδο, αλλά σε χώρους αποθηκών, υπάρχουν λιγμένα πυρομαχικά. Προ-τριών ωρών το είδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα δούμε, θα γίνει τίποτα. Δεν τα αφήσουν να ξεχαστεί οι άλλοι. Μπορεί να τα αφήσουν να ξεχαστεί. Αλλά αυτό που σας λέει, σε κυπριακές εφημερίδες, αυτή τη διαμαρτυρία που έκανε ο συγκεκριμένος διοικητής, την είδατε πουθενά? Όχι. Δεν λέω για τον ελληνικό τύπο. Ούτε είναι η προσωπική μου πικρία αυτή. Έχουμε πρόβλημα σαν δημοσιογράφοι. Ο ρεπόρτερ και έχετε κάνει ρεπορτάζ και ακόμα κάνετε, δεν πάει και σε έναν τείχο. Όχι τείχο συμφερόντων και τείχο αδιαφορίες. Και έρχονται στιγμές, με εξαίρεση μερικά μη προνομιούχα κανάλια, μεταξύ των οποίων ίσως και πρώτο το δικό σας, που βγάζετε μία είδηση και την παίζετε. Που η δουλειά της είναι να βγάζετε την είδηση. Που θεωρείται μεγάλη επιτυχία που βγάζετε μία οποιαδήποτε είδηση. Γι' αυτό σου λέω, αυτό μου ενισχύει περισσότερο. Είναι ότι το πρόβλημα υπάρχει, υπάρχουν βαρύτερα προβλήματα, πάρα πολύ χειρότερα, αλλά το κακό είναι, γι' αυτό σας έλεγα πριν το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό και δεν εννοούσα ούτε κάτι προσωπικό, ούτε κάτι συνδικαλιστικό. Είναι η επανίδρυση του τύπου, διεθνώς. Κάποιος Αμερικανός δημοσιογράφος στη Βαγδάτη έβγαλε κάτι, είπε σε ένα ρεπορτάζ, τον απέλησαν. Έμεινε ξεκρέμαστος. Το οποίο λένε η ελευθερία του τύπου στην Αμερική, όπως συμφέρει υπάρχει ελευθερία. Καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε όμως. Δεν είπα να λέμε ό,τι θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε. Το να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχω ακούσει και δημοσιογράφους να λένε ό,τι θέλουν και αυτοί ήταν όντως ακατάλληλοι. Αυτοί δεν μπορεί να γίνουν δημοσιογράφοι. Και πολύ καλώς και τους στείλανε σπίτι τους. Και αν δεν τους στείλανε, εκεί που είναι επικίνδυνοι, θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Συμφωνώ. Και επαυξάνω.
Μην ξεχνάτε ότι τόσα χρόνια στο πειθαρχικό. Συμφωνώ και παραξάνω, αλλά βλέπω και τον άλλον κίνδυνο που είναι παγκόσμιο. Δεν το εντοπίζω κάπου. Ούτε αφορά καμία πυκνία και τίποτε απολύτως. Ενδέχεται ο λαός τον οποίο εμείς υπηρετούμε, εσείς υπηρετείτε, με την έννοια ότι δεν είμαστε εμείς οι μάγκες. Μάγκας θα γίνει, με την καλή έννοια του όρου, ο κόσμος, όταν εμείς του δώσουμε την είδηση, όχι τη γνώμη μας. Την είδηση. Ότι έγινε αυτό, είναι αυτό. Τώρα, τι νομίζω εγώ και τι νομίζω άλλος, ας τα πω σε ένα καφενείο. Ή ας βάλω σχόλια και να βγω και να λέω και εγώ τις απόψεις μου. Την αυστηρή είδηση ότι έγινε αυτό. Παλιά θα θυμόστε, όταν ερχόταν ένας να προσληφθεί και πήγαινε για ρεπορτάζ, το ρωτούσε ο αρχιτέκτης τι έγινε, και αν δεν απαντούσε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, τον έστελνε σπίτι του. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε τι έγινε. Όχι τι είπε ο ένας και τι, όλα αυτά που σε θολό πεδίο τα βλέπω να κατακλείζουν τα μέσα. Όλοι τα βλέπω να κατακλείζουν τα μέσα ενημέρωσης. Και να έρχεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να ζητάει να μάθει τι γίνεται. Τι γίνεται, όχι τη γνώμη μου, το περί τίνος πρόκειται. Και να το ψάχνει στα ψηλά εφημερίδων ή σε κανένα μη προνομίχο κανάλι σαν το δικό σας. Γι' αυτό λέω πιο επικίνδυνο αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν μπορούμε να τα ψάξουμε τόσα πυρηνικά. Πού είναι θαμμένα, σε ποια χώρα του κόσμου, μήπως και στη δική μας, εγώ δεν λέω και στη δική μας, και σας λέω το βρίσκει κάποιος, δημοσιογράφος. Είμαι βέβαιος ότι αν σας έδιναν εσάς την είδηση θα την παίζατε. Θα την έπαιζε και ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Όμως αυτό δεν θα περπατούσε. Γιατί αυτό που σας έλεγα για την Πυρκάλ και την Ερβό σήμερα συζητήθηκε. Σε τρεις περιοχές της χώρας, σε αποθήκες, ακατάλληλα, με ένδειξη και μάλιστα με δικαστική απόφαση να καταστραφούν, το είπε το Άλτερ και δεν ξέρω αν θα το αναπαράγει κανείς. Σου λέω, άστο τώρα, τα γνωστά. Και δεν θα το πούν οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι θα τρέξουν να βγάλουν την είδηση και να τη δώσουν στα κανάλια τους, στις εφημερίδες τους, παντού. Αλλά θα πούνε, σου είπα εγώ να πας, θα τους πει κάποιος, θα έλεγα κομισάριος. Γι' αυτό σου λέω, αυτό με φοβίζει περισσότερο. Γιατί ήδη σήμερα μόνο από ένα κανάλι το άκουσα. Και είμαι βέβαιος ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε και καταγγελία, πρώην διευθυντής ήταν πριν κλείσει η Πυρκάλ, το έδωσε και άλλο. Ένας το έπαιξε. Γι' αυτό λένε πιο επικίνδυνο. Δεν αφορά δικές μου πικρίες. Αφορά ένα θέμα που το θεωρώ πιο επικίνδυνο. Το παίξαν τα νέα, είπατε. Βεβαίως το παίξαν τα νέα. Αφορά και την Κύπρο. Εγώ αν θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα. Να βγάλουμε μια είδηση και να τη στείλουμε στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Μια είδηση. Θα πούμε δωρεάν. Σας τη δίνω. Είδηση. Ας πούμε σαν αυτή που σας λέω τώρα που έχω στο άλλο. Και να κάνουμε ένα δωμάτιο θα τη βάλουμε. Τα νέα. Έχουμε βγάλει μαζί μεγάλες ειδήσεις σε εφημερίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιες ειδήσεις, όχι απλά μεγάλες, τεράστιες. Μα γίνανε αιτία να ανατραπούν δεδομένα. Στην Εγνατία, το θυμάμαι. Βεβαίως. Το θυμάμαι πολύ καλά. Και όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπανόμου, δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε μύτη. Θα σας πω το χειρότερο, δεν θα το κατονομάσω. Αλλά μετά όταν κλείσει, γιατί δεν είναι μπροστά, ούτε θέλει να είναι με εμένα μπροστά. Είναι ένας πολιτικός, ο πατριώτης, λέει.